Τη ζωή του έχασε ένας κάτοικος του χωριού Σκουτάρος του Δήμου Σερών λίγο μετά αφού το εμβολιάστηκε με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson. Ο άτυχος 60χρονος δεν αισθάνθηκε καλά και ανέφερε πως είχε πονοκέφαλο. Σύμφωνα με το γιο του, ο πατέρας του αποφάσισε την τελευταία στιγμή να εμβολιαστεί, καθώς το συνεργείο που πραγματοποιούσε το πρόγραμμα εμβολιασμός κατοίκων θα πήγαινε να εμβολιάσει την κατάκητη μητέρα του. Όλα εξελίχθησαν σε χρόνο μηδέν. Χθες στις 11:30-12 παρά με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε ότι θα έρθει ένα κλιμάκιο από τον Νεοδή για να εμβολιάσει τη μητέρα μου, η οποία είναι κατάκητη λόγω κεφαλικού. Με την ευκαιρία, λέει, θα εμβολιαστούμε, λέει, και εγώ και η γιαγιά. Δεν τον πάρω τρένα να το κάνει. Εγώ είμαι εμβολιασμένος, έχω κάνει και τις δύο δόσεις. Του λέω, όπως καταλαβαίνεις, καταρχήν δεν ήξερα τι εμβόλιο θα κάνει, να ξεκινήσω από εκεί. Και του λέω, πρόσεχε, και το είχαμε το νου μας στη μαμά, επειδή είχε πάθει κάποιες θρομβώσεις στο παρελθόν και είχε διάφορα θέματα υγείας. Του λέω, πρόσεχε, λέω, με τη μαμά, ρώτα, λέω, τους γιατρούς, κάντε, λέω, κάποιες εξετάσεις για να... Να είμαστε σίγουροι. Να είμαστε, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, κυρίως για τη μαμά, έτσι. Λόγω, ναι, ναι, υγείας. Ναι. Στις 12 και 10 με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα, λέει, το έκανα. Λέω, πώς είσαι. Μου λέει, καλά, λέει, με λέει, να, λέει, λίγο, λέει, το κεφάλι μου, λέει, με ενοχλεί. Αυτό. Του λέω, πάρε αντεπών, λέω, το κεφάλι θα περάσει. Μία παρατέταρτο τον πήρα εγώ για να δω την εξέλιξη. Τον παίρνω, του λέω, τι λέει, ρε, λέει, να, λίγο το κεφάλι μου, λέει, πήρα, λέει, αντεπών, λέει, κομπλέ. Μου λέει, θα πάω, λέει, να ξαπλώσω, λέει, λίγο. Μία και δέκα και τέταρτο, κάπου εκεί η νέα ενημέρωση. Τρεις και τέταρτο με πήραν τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ. Και μου είπαν ότι ο πατέρας σας, λέει, κατέληξε. Γιατρός δεν είμαι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Είχε άλλα συμπτώματα, μόνο το κεφάλι του. Μόνο το κεφάλι του. Μόνο. Δεν είχαμε κάποιο... Δηλαδή τώρα, όταν σου λέει ένας άνθρωπος που πονάει το κεφάλι μου, εγώ ήμουν στο άλλο το χωριό, στη Μαυροθάλασσα, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη μου. Όταν σου λέει κάποιος ότι πονάει το κεφάλι του, λες... Δεν μου είπε ότι, ξέρεις, τρέχα γρήγορα, έλα από εδώ, να φύγουμε να πάμε. Το κεφάλι μου πονάει. Είχε, αφού δώσαμε το άμκα του σε ιδιώτη ιατρό για να πάρω μια βεβαίωση για θάνατο, ναι. Και το άμκα του ήταν λευκό, δεν έπαιρνε ούτε τεπών. Ούτε χάπι έπαιρνε. Δεν είχε, δηλαδή, άλλα υποκείμενα νοσημού. Υποκείμενο νοσημό, όχι, κανένα. Με τους γιατρούς δεν τα είχε πολύ καλά. Δεν ξέρετε αν έχει καρδιά, αν έχει κάτι. Όχι, ήταν υγιέστατος ο άνθρωπος. Τώρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος να πάμε στο γιατρό. Αυτό δυστυχώς δεν το έκανα. Τώρα, τι να σας πω και τι να πω. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω. Είπατε ότι κάνανε και η γυναίκα του και η αδερφή σας. Αυτές είχαν κάποιο σύμπτωμα. Όχι, δεν είχαν κάποιο σύμπτωμα. Είναι μια χαρά. Και η μάνα μου είναι με διπλό εγκεφαλικό στο κρεβάτι. Κάποιο σύμπτωμα δεν είχαν. Και οι δύο το έκαναν το εμβόλιο. Ο κύριος Τσιλερούδης προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει το κακό που χτύπησε την οικογένειά του και αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Η νεκροψία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Περιμένω τα αποτελέσματα εντός κάποιων ωρών ορισμένων. Βεβαίως, ναι, δε, θα μου πούνε. Αν και ξέρω τι θα μου πούνε, αλλά. Ναι. Πιστεύω ότι θα πούνε ανακοπή. Ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν έκανε το εμβόλιο δεν θα φεύγει. Ρωτήσατε τον γιατρό αν μπορεί να το κάνει. Όχι. Όχι. Ήρθε κλιμάκιο του Ιωδή, το οποίο κλιμάκιο του Ιωδή περνάει από σπίτι σε σπίτι εδώ στο χωριό. Δεν ξέρω ποιος γιατρός τον εμβολίασε, δεν ξέρω το ονοματεπώνυμό του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν. Εμένα το μόνο που μου είπε ότι ήρθαν εδώ και στο πρώτο του τηλέφωνο μου είπε το έκανα. Αυτό. Δεν είχα κάποια άλλη ενημέρωση. Και του λέω, τι έκανες, ποιο. Μου λέει, λέει, ξέρω εγώ, λέει Johnson, λέγεται, λοιπόν, σου λέγεται. Δεν ήξερε και πώς το λένε. Για να φανταστείς. Σε πλήρη άγνοια. Μείνανε, από ό,τι γνωρίζω και μου είπε ο πρόεδρος του χωριού που είναι γείτονας, μείνανε στο σπίτι. Μείνανε. Για. Δηλαδή, πώς ανταποκρίνονται. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μείνανε γύρω 45 λεπτά με μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Οι κάτοικοι, παρά το δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη στο χωριό τους, διατηρούν την ψυχραιμία τους και τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού. Δεν ξέρω, αυτά δεν γνωρίζουμε και εγώ έκανα το πρώτο. Και εγώ δεν ήθελα να κάνω εμβόλιο, αλλά πιέστηκα πάρα πολύ. Θα κάνω και το δεύτερο και το τρίτο, για να μπορώ να πηγαίνω σαν Έλληνας πολίτης σε όλα τα μαγαζιά, να μην είμαι κυνηγημένος παντού. Ήσαν καλά.
καλά είσαι στο εμβόλιο? Μια χαρά, ούτε παρουσίασα τίποτα, μια χαρά. Τι έκανε, τι δεν έκανε. Άρα γνωρίζετε αν είχα εμβόλιο? Όχι. Okay. Αλλά τον έβλεπε με πολύ χάλιο. Δεν μπορούσε να περπατήσει να κάνει. Είχε και πάχους χόνδρος. Τώρα. Ναι. Κάτι θα φταίει, δεν μπορούσε τα καλά καθούμενα. Και εμείς δεν έκαναμε εμβόλιο. Γιατί. Δηλαδή, όποιος κάνει εμβόλιο πρέπει να πεθάνει. Όποιος δεν κάνει είναι ασφαλής. Τώρα θα φοβούνται όμως λίγο παραπάνω. Κουλοκύθια θα φοβούνται. Αυτός που δεν θέλει να το κάνει, ό,τι και να τον κάνεις, ό,τι και να τον πεις, λέει δεν κάνω. Όταν οι ίδιοι οι γιατροί σου λέει μην το κάνεις. Και άλλοι μισή σου λέει κάνε το. Εδώ κάθε μέρα πεθαίνουν και μυαλό δεν βάζουν. Οπότε λίγο πρέπει να προσέχουμε. Θα έρθει τώρα από την νεκροψία, θα μας πούνε. Γιατί έχω το γραφείο τελετών, ο γιος μου το έχει βέβαια. Πήγε τώρα εκεί πέρα, θα δούμε από τι πήγε ο άνθρωπος. Αλλά έκαναν το εμβόλιο, είπαν και οι τρεις χτες, μάνα, νύφη και ο γιος. Και αντέδρασε? Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εσείς το έχετε κάνει το εμβόλιο? Δεν είχατε κάποιο άσχημο? Και τα τρία. Τώρα που μερικοί συνάνθρωποι θα φοβούνται, τι έχετε να τους πείτε? Να μην φοβούνται καθόλου. Να μην φοβούνται καθόλου. Εγώ τώρα που έκανα και τα τρία δεν θα πεθάνω? Θα πεθάνω. Αλλά να μην πεθάνω όμως τυλιγμένος μέσα στη τζιλατίνα. Γιατί σου είπα... Τα βλέπετε κιόλας που έχετε? Αυτό ακριβώς. Τα βλέπω. Παρ' όλα αυτά, δεν λείπουν και οι διαφωνίες ανάμεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Πιστεύω όλοι να εμβολιαστούν. Να μην φοβούνται. Εγώ το έκανα το εμβόλιο και τα δύο έκανα. Τώρα κάνω το τρίτο σε 9 Δεκεμβρίου. Και λέω δόξα τω Θεώ. Τι άλλο μπορεί να είναι? Δηλαδή όλοι οι επιστήμονες ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Ασχολείται όλη η ανθρωπότητα. Και υπάρχουν ορισμένοι που έχουν τόσο πολύ μυαλό που τους επιστήμονες τους κάνουν άχρηστος. Είπανε αυτοί που δεν κάνουν εμβόλιο, αυτοί που έκαναν εμβόλιο, δεν κουλάνε κορονοϊό. Στις ειδήσεις το προχθές Σάββατο, είπαν ότι αυτοί πιο εύκολα επηρεάζονται από το κορονοϊό. Ναι. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Γιατί σε λαμβάνω πιο εύκολα το κορονοϊό? Είπε, λέει, σωστό ότι... Τότε, γιατί να κάνω εγώ, μισό το πάρει, γιατί να κάνω εγώ εμβόλιο? Εγώ ήμουν να πάρω από το 2000 δεπών. Να πιθάνω αυτοί είναι πιο ξένοι από μένα. Περιμένουμε το όπως να πάει μπροστά, πώς θα πάει. Από το 2000 να πάρω, 21 χρόνια να πάρω τυπών. Να πιθάνω αυτοί είναι πιο ξένοι από μένα. Ναι. Δεν κοιτάω καλά.